Στα γερμανικά δικαστήρια κατά του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας και άλλων τεσσάρων κρατικών αξιωματούχων προσέφυγαν οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα. Η Οργάνωση Προάσπισης των Δικαιωμάτων των Δημοσιογράφων κατηγορεί τους 5 άνδρες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας σχετικά με την εμπλοκή τους στη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου επικριτή του Σαουδαραβικού καθεστώτος Τζαμάλ Κασόγκη. Κατά τον γερμανικό νόμο, ο εισαγγελέας έχει παγκόσμια δικαιοδοσία όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το γερμανικό δικαιωτικό σύστημα όσον αφορά στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχει στη διάθεσή του πολύ ισχυρά νομικά εργαλεία, κάποια εκ των ισχυρότερων στον κόσμο. Ο Γερμανός Γενικός Εισαγγελέας, τον οποίο προσφύγαμε χθες, είναι ο Γενικός Εισαγγελέας που πριν λίγες ημέρες πέτυχε την καταδίκη Σύριου αξιωματικού στη βάση αυτής της παγκόσμιας αρμοδιότητας, την οποία επικαλούμαστε στην προσφυγή μας. Η προσφυγή των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα βασίζεται εν μέρη σε έκθεση των Αμερικανικών υπηρεσιών, η οποία αποχαρακτηρίστηκε πρόσφατα. Αναφέρονται επίσης οι υποθέσεις άλλων 34 δημοσιογράφων, οι οποίοι σύμφωνα με την οργάνωση φαίνονται να είναι θύματα εκτενών και συστηματικών επιθέσεων για πολιτικούς λόγους. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα συνεχίζουν λέγοντας πως οι ύποπτοι ταυτοποιούνται ως προς την οργανωτική ή εκτελεστική τους ευθύνη στη δολοφονία του Κασόγκη, αλλά και ως προς την εμπλοκή τους στη θεσμοθέτηση μιας κρατικής πολιτικής επιθέσεων και φήμωσης δημοσιογράφων.